και βηματοδότηση. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτήν την πολύ ωραία ημερίδα. Λοιπόν, θα μείνω πιστός στη λογική της οικονομίας του χρόνου. Το θέμα είναι βηματοδότηση μετά από διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας. Παράγοντες που συντελούν στο να φτάσουμε στην τοποθέτηση μόνιμου βηματοδότηση μετά από διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας είναι ηλεκτρική, ανατομική και σχετιζόμενη με την επέμβαση. Οι πρώτες δύο κατηγορίες είναι μη τροποποιήσιμες. Οι ηλεκτρικοί λόγοι, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε ανάγκη για βηματοδότη, κλασικοί παράγοντες δηλαδή που παίζουν τέτοιο ρόλο και αυξάνουν τον κίνδυνο, είναι το μπλοκ του δεξιού σκέλους, οι διαταραχές κολποκυλιακής αγωγημότητας, κυρίως ο πρώτου βαθμού κολποκυλιακός αποκλεισμός, όσοι έχουν παραπάνω συνήθως έχουν ήδη βηματοδότη, και η κολπική μαρμαρική. Από τους ανατομικούς λόγους είναι κυρίως η δομή ανατομική του υποβαλβητικού χώρου και κυρίως η παρουσία μεγάλης ποσότητας ασβεστίου εκεί και στο αρτομητροειδικό τρίγωνο, όπως και η γεωμετρία του χώρου εξόδου. Από εκεί και πέρα, οι τροποποιήσιμοι παράγοντες είναι το τι φάρμακα δίνουμε που επηρεάζουν την αγωγημότητα. Και το κύριο πράγμα που μπορούμε να τροποποιήσουμε και να αποφύγουμε ή να μην αποφύγουμε την τοποθέτηση σηματοδότη μετά την εμφύτευση είναι μηχανική. Δηλαδή, είναι κυρίως τι βαλβίδα επιλέγουμε, σε τι βάθος την τοποθετούμε και τι ακτινική δύναμη έχει. Θα περάσω λοιπόν στο περιστατικό. Πρόκειται για μια γυναίκα 73 ετών, χαμηλού σωματικού βάρους και ύψους. Όπως βλέπετε, είναι περίπου 1,50 και 56 κιλά. Είχε σαν συμπτώματα νύχα 3 καρδιακή ανεπάρκεια, οφειλόμενη σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας, αλλά και με μέτρια ανεπάρκεια αυτής. Είχε στεφανία νόσου ενός αγκίου, χρόνια πνευμονοπάθεια, αρκετά προχωρημένη και κυφοσκολίωση που ήταν και κύριοι λόγοι για τους οποίους απορρίφθηκε για το χειρουργείο, για χειρουργική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα δεν έδειχνε κάποια διαταραχή της κολποκυλιακής ή της ενδοκυλιακής αγωγημότητας, άρα δεν υπήρχε ηλεκτρικός λόγος που να αύξανε τον κίνδυνο για βηματοδότηση. Και από το υπερηχογράφημα είχε κλάσμα εξώθησης διατηρημένο, είχε ένα ΑΒΑ γύρω στο 0,8 και φαινόταν να έχει και μέτρια αορτική ανεπάρκεια, χωρίς ιδιαίτερα αυξημένη πίεση στην πνευμονική αρτηρία. Είχε μία βλάβη 70-80% στο όριο πρώτου με δεύτερο τριτημόριο του LAD στο ύψος έκφυσης ενός διαγώνιου και από τα εργαστηριακά της είχε μία ήπια νευρική ανεπάρκεια και Euroscore Logistic 2 και STS που έδειχναν ένα ασθενή μέτριο κινδύνου, αλλά προκρίθηκε η τάβη για τους λόγους κυρίως της μεγάλης παραμόρφωσης του θωρακικού κλωβού και της χρόνιας πνευμονοπάθειας. Αυτή είναι η αξιονική. Ασθενούς. Είχε ένα Agatston score γύρω στο 3.000. Η διάμετρος του δακτυλίου, όπως προέκυπτε από την περίμετρο αυτού, ήταν γύρω στο 22,9. Η ανάλογη διάμετρος του χώρου εξόδου 23,3 και ο χώρος εξόδου ήταν παραπάνω ελλειπτικός. Όπως βλέπουμε όμως, επρόκειτο για μια κοιλία η οποία ήταν υπερτροφική. Είχε μια γωνίωση και υπάρξη της βασικής μοίρας του μεσοκοιλιακού διαφράγματος και πολύ ασβέστιο στο χώρο τον υποβαλβητικό και κυρίως το αορτομητροειδικό τρίγωνο. Με τους άξονες δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα και δεν ανησυχούσαμε. Λοιπόν, επελέγει μια βαλβίδα που θα μείωνε την πιθανότητα παραβαλλοντικής διαφυγής. Ήταν η Evolut Pro, η οποία ήταν η καινούργια εξέλιξη της Evolut R, τελευταία η μετεξέλιξη, που σαν χαρακτηριστικό έχει την παρουσία μιας ενισχυμένης ποδιάς στεγανοποίησης, ceiling skirt, στο κατώτερο τμήμα. Λοιπόν, εδώ είναι η επέμβαση. Έγινε και αγκιοπλαστική στον ίδιο χρόνο του προσίου κατιόντα. Εδώ είναι η δεξιά, δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Βλέπετε τη βλάβη στον προσίου κατιόντα σε αυτό το σημείο. Τίποτα το φοβερό με την αγκιοπλαστική. Μπήκε ένα στέντ, έγινε νεπότητα. Ήταν καλό το αποτέλεσμα. Τελειώσαμε. Πήγαμε στην τάβη. Εδώ φαίνεται πώς τοποθετήθηκε η βαλβίδα. Στοχεύαμε για υψηλή θέση, τελικά μας ξέφυγε, πήγε λίγο πιο κάτω από όσο θα θέλαμε. Δεξιά φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο την απελευθερώσαμε. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αρκετά καλή θέση, μια ήπια διαφυγή, όπως φαίνεται, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Μια ήπια διαφυγή, αλλά αρκετά καλή θέση, λίγο πιο βαθιά από όσο θα θέλαμε όμως.
Η ασθενής έκανε πλήρη κολποκυλιακό αποκλεισμό την ώρα της εμφύτευσης. Ήταν direct AV, έκανε πλήρη κολποκυλιακό αποκλεισμό και δύο μέρες μετά, αφού περιμέναμε λίγο, μπήκε μόνιμος σηματοδότης. Αυτό το περιστατικό δείχνει ποια είναι η ισορροπία μεταξύ της προσπάθειας να αποφύγεις την παραβατική διαφυγή, που είναι γνωστός παράγοντας θνητότητας μετά από TAV, και να αποφύγεις την ανάγκη για μόνιμο βηματοδότη. Πας να κερδίσεις το ένα, χάνεις το άλλο. Αλλά αυτά τα δύο είναι οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η TAV έναντι της εποχής που έρχεται για τους low risk ασθενείς. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι η επιλογή της βαλβίδας έχει μεγάλη σημασία σε περιπτώσεις που θες να αποφύγεις την βηματοδότηση, ακόμα και σε ασθενείς με το υψηλότερο κινδύνο χαρακτηριστικό για μόνιμη βηματοδότηση μετά από TAV, την ύπαρξη δηλαδή μπλοκ δεξιού σκέλους, η επιλογή της βαλβίδας μπορεί να μειώσει την πιθανότητα. Τις υψηλότερες πιθανότητες για να μπει βηματοδότηση τις έχουμε με τις μηχανικά εκτισόμενες βαλβίδες Lotus, τύπου Lotus. Μετά έρχεται η τύπου Core Valve βαλβίδα και στο τέλος η Balloon Expandable. Καθώς εξελίσσεται και αυξάνεται η εμπειρία, μειώνεται για κάθε είδος βαλβίδας χρονικά η ανάγκη βηματοδότησης μετά την εμφύτευση. Έτσι, εδώ φαίνεται το πεδίο της Edwards, το οποίο έχει φτάσει να έχει μια ανάγκη βηματοδότησης κάτω από 10%. Εδώ φαίνεται το πεδίο της Lotus, μηχανικά εκτισόμενη βαλβίδα, η οποία είχε αποσυρθεί και τώρα επανήλθε, που έχει πολύ ψηλό ποσοστό βηματοδότησης. Ανάγκη για βηματοδότηση, περίπου 30%. Και εδώ είναι το πεδίο της Evolut, το οποίο είναι περίπου γύρω στο 10 με 15% πλέον. Και εδώ είναι το πεδίο της Accurate, που δείχνει ιδιαίτερα υποσχόμενη όσον αφορά την αποφυγή ανάγκης για μόνιμη βηματοδότηση μετά την εμφύτευση. Αυτό το registry δείχνει περίπου πώς έχει το τοπίο. Εξέτασε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών που βλήθηκαν σε TAV, δημοσιεύτηκε το 2016. Περίπου ανάγκη βηματοδότηση υπήρξε στο 6 με 7% του συνόλου. Σε περίπτωση balloon expandable, η ανάγκη βηματοδότηση ήταν 4 με 5%. Σε περίπτωση αυτοεκτισσόμενων βαλβίδων, έφτανε περίπου το 20%. Οι παράγοντες σημαντικοί είναι η ύπαρξη προϋπάρχουσας διαταραχής κολποκυλιακής αγωγημότητας και αυξημένο κίνδυνο φαίνεται να έχουν οι ασθενείς με ενδιάμεσο ή υψηλό κίνδυνο, αλλά τον κίνδυνο τον αυξάνει περισσότερο από όλα η επιλογή της βαλβίδας, δηλαδή το να διαλέξει κάποιος αυτοεκτισσόμενη βαλβίδα σχεδόν πενταπλασιάζει, εξαπλασιάζει και εφταπλασιάζει την πιθανότητα να πάρει μόνιμο βηματοδότη μετά την εμφύτευση. Και πώς κατανέμεται στον χρόνο η ανάγκη για εμφύτευση βηματοδότη? Ο ενδιάμεσος χρόνος που χρειάστηκε να μπει βηματοδότη για να φτάσουμε στην απόφαση για εμφύτευση είναι 3 μέρες. Στο 90% των περιπτώσεων η απόφαση λαμβάνεται μέσα σε 7 μέρες, αλλά υπάρχουν και πιο καθυστερημένες περιπτώσεις, διότι οι αυτοεκτισσόμενες βαλβίδες συνεχώς κερδίζουν χώρο και συνεχώς αυξάνουν την πίεση στην περιοχή όπου περνάει το αριστερό σκέλος. Άρα, πρέπει να προσέχουμε την επιλογή διαμέτρου της πρόθεσης, να αποφεύγουμε το υπερβολικό oversizing και να προσέχουμε το βάθος της εμφύτευσης, έτσι ώστε να είναι αρκετά υψηλό, χωρίς να κάνει pop-out τη βαλβίδα, αλλά να μειωθεί η πιθανότητα να χρειαστεί βηματοδότηση. Όλα αυτά είναι τροποποιήσιμα. Λοιπόν, άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση τι έγινε? Προσπαθήσαμε να αποφύγουμε την παραβαλβιδική διαφυγή και φτάσαμε στον μόνιμο βηματοδότη. Αυτό, σαν συμπέρασμα, είναι και η ουσία αυτής της παρουσίασης. Δηλαδή, είναι η βασική πρόκληση που έχει η TAV, καθώς πάμε προς low risk ασθενείς, γιατί αυτά τα δύο πεδία είναι τα πεδία στα οποία χάνει από τη χειρουργική αντιμετώπιση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τριανταφύλου. Τον λόγο έχουν οι σχολιαστές μας. Κύριος Μάργος. Ευχαριστούμε για την πλήρη παρουσίαση του θέματος. Βέβαια ο πλήρης κολποκυλιακός και ανάγκη βηματοδότη είναι κάτι εύκολα διαχειρίσιμο. Είναι και η ηλικία μεγάλη. Ίσως φανεί πρόβλημα όταν η TAV κατέβει σε νεότερες ηλικίες, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Εμένα δεν με προβληματίζει ένας ασθενής στα 78 του, στα 83 του, να πάρει ένα βηματοδότη, γιατί αυτοί έχουν και διατηρημένο κλάσμα, οι περισσότεροι από αυτούς, ή ακόμα και αυτοί που έχουν επηρεασμένο κλάσμα, ανακουφίζεται η αριστερή κοιλιά και βελτιώνεται. Άρα δεν θα βιώσουν και τις συνέπειες του ιατρογενούς μπλοκ αριστερού σκέλους.
Πιο πολύ με προβληματίζουν αυτά τα λίγα περιστατικά που δείξατε, που φεύγουν από τις 7 μέρες και πηγαίνουν, ξέρω εγώ, στο μήνα, για παράδειγμα. Εκεί ενδεχομένως στο μυαλό μου κάποιος μπορεί να κινδυνεύσει με ένα πλήρη κολποκυλιακό αποκλεισμό. Αλλά τα περιστατικά αυτά είναι αρκετά λίγα, είναι σπάνια από ό,τι είδα. Να σχολιάσω πάνω σε αυτό. Είναι κλασική γνώση ότι η μέτρια ή σοβαρή παραβλητική διαφυγή μετά από τάβη έχει κακό impact στην πρόγνωση. Το ίδιο συμβαίνει και με τη βηματοδότηση όμως. Έχει αυξημένη πιθανότητα κάποιος που θα βάλει βηματοδότη μετά από τάβη να χάσει τη ζωή του ή να νοσηλευτεί για καρδιακή ανεπάρκεια στο έτος μετά την εμφύτευση. Οπότε γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και τα θέματα τη βηματοδότηση. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιλέγουμε προσεκτικά το μέγεθος της βαλβίδας, να μην κάνουμε oversizing και να κάνουμε όσο πιο υψηλή γίνεται στα όρια της ασφάλειας θέση εμφύτευσης, ειδικά με τις αυτοεκτισσόμενες βαλβίδες. Αυτό έχω να πω. Για τα όψιμα περιστατικά. Τα όψιμα περιστατικά είναι πρόβλημα. Έχουν αναφερθεί περιστατικά τα οποία κάνουν πλήρη κολποκυλιακό αποκλεισμό σε θάλαμο. Ευτυχώς σε εμάς στον Ευαγγελισμό δεν έχει τύχει. Έχουμε μια αρχική εμπειρία με 34 περιστατικά, με αυτοεκτισσόμενες βαλβίδες αποκλειστικά. Έχει χρειαστεί βηματοδότηση σε 2. Και τα 2 στα οποία χρειάστηκε βηματοδότηση ήταν περιστατικά με Evolut Pro που έγιναν την ίδια μέρα. Αυτό το περιστατικό, την ίδια μέρα έχει άλλο ένα, ήταν Evolut Pro η βαλβίδα, χρειάστηκε μόνιμο βηματοδότηση και φάνηκε αμέσως στην εμφύτευση. Δηλαδή, στην εμφύτευση κάνανε πλήρη κολποκυλιακό αποκλεισμό. Το πρόβλημα είναι τα περιστατικά που κάνουν όψιμα. Μερικά τέτοια περιστατικά μπορεί να κάνουν ευνίδιο θάνατο σπίτι του μετά το εξιτήριο. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Κύριε Ψυχάρη. Συγχαρητήρια, κύριε Τριανταφύλου. Ένα μικρό σχόλιο. Έχει φανεί και το. Μας το είπατε κιόλας ότι αυτοί που κάνουν κολποκυλιακό αποκλεισμό στη διάρκεια της εμφύτευσης θα χρειαστούν βηματοδότη. Ίσως δηλαδή αυτούς να μην πρέπει να τους περιμένουμε και να προχωράμε κατευθείαν, γιατί νομίζω ότι δεν είναι ασφαλές να το κάνω. Γιατί αυτό που λέτε στο έκανε όψιμα στο θάλαμο δεν είναι όψιμο. Είναι μετά από 2 μέρες. Το πραγματικό όψιμο είναι στις 7 μέρες στο σπίτι, όπου θα καταλήξει. Και νομίζω ότι η πρακτική που ακολουθείται είναι να βάζουμε το ρευματοδότη ακόμα και σε αυτούς που στο μέλλον δεν το χρησιμοποιήσουν τόσο πολύ. Δηλαδή να το κάνουμε περισσότερο από αυτό που χρειάζεται, ίσως παρά να τους αφήνουμε να φύγουν έτσι. Αυτός δηλαδή που στη διάρκεια της εμφύτευσης έκανε τον πλήρη, νομίζω ότι δεν θα τον γλίτωνε το ρευματοδότη. Υπάρχουν κάποια δεδομένα που δείχνουν ότι από αυτούς που θα βάλουν ρευματοδότη λόγω πλήρους κολποκυλιακού αποκλεισμού, στη συνέχεια, όταν γίνει το interrogation του βηματοδότη, το 50% φαίνεται ότι δεν χρειαζόταν τελικά. Δηλαδή, το τραύμα, το είδημα, το αιμάτωμα κτλ. Ήταν παροδικό. Αυτούς όμως δεν μπορείς να τους προβλέψεις. Πρέπει να μείνεις στα όρια ασφαλείας. Αυτή ίσως είναι η άρρωση που παρά το βηματοδότη όμως δεν θα έχουν κακό impact στην πρόγνωση, γιατί δεν θα βηματοδοτείται συνέχεια η δεξιά κοιλία. Ο κύριος Ψαθάς. Συγχαρητήρια, πάρα πολύ ωραία η παρουσίαση. Εγώ έχω ένα άλλο ερώτημα, το οποίο έρχομαι δυστυχώς. Έχω ένα προβληματισμό που τον αντιμετωπίζω πάρα πολλές φορές. Το να σου κάνει πλήρη είναι εύκολη απόφαση. Θα βάλεις το βηματοδότη και θα προχωρήσει ο ασθενής σε 2 μέρες, 3 μέρες, θα πάρει το εξιτήριο και θα φύγει. Όταν όμως κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης προκληθεί ή παρουσιάσει ένα μπλοκ αριστερού σκέλους με ένα PR πολύ παρατεταμένο, Πόσο καιρό το περιμένουμε ή ποια κριτήρια από την προσωπική σας εμπειρία, γιατί δεν είναι γραμμένα πουθενά, δυστυχώς, δεν υπάρχει κάποιος μπούσουλας και οι ηλεκτροφυσιολόγοι πάλι δεν έχουν μεγάλη εμπειρία από τάβη. Ποια είναι η δικιά σας πολιτική? Το μπλοκ αριστερού σκέλους είναι κάτι το οποίο μπορείς να δεις αρκετά συχνά σε τάβη. Είναι 1 στα 3, νομίζω. Συμφωνώ. Στο 30%. Πρέπει να παρακολουθείς αν κάνει κάτι παραπάνω. Επί αμφιβολίας μπορεί να βοηθήσουν οι ηλεκτροφυσιολόγοι να μετρήσουν ένα HV και να αποφασίσουν έτσι. Αλλά εμείς αυτό που κάνουμε είναι αυτούς που κάνουν μπλοκ αριστερού σκέλους κρατάμε 48 ώρες υποσυνεχές monitoring και βλέπουμε αν κάνουν κάτι παραπάνω. Μετά τους ανεβάζουμε στο θάλαμο, πριν τους βγάλουμε θα κάνουμε ένα holter και θα συζητήσουμε πριν τους αποδεσμεύσουμε. Και επίσης για την εμπειρία και για τη συζήτηση, 31 ημέρες μετά στην Κρήτη είχε φύγει ο ασθενής και έκανε πλήρη κολποκυλιακό αποκλεισμό. Και πήγε με ζαλάδες στο νοσοκομείο και έβαλε βηματοδότη μετά από τάβη. Η κυρία Καράμπελα. Ευχαριστώ. Ακριβώς απαντήθηκε ήδη αυτό που σχόλιο που θα έκανα, ότι προσέχουμε, ο πλήρης κολποκυλιακός αν γίνει, είναι εύκολο, προχωρούμε σε εμφύτευση.
αν έχουμε διεύρυνση του QRS και παράταση του PR. Αυτοί οι ασθενείς θέλουν πολύ συχνή παρακολούθηση, συχνά holter, και εμείς είχαμε μετά από 10 μέρες πλήρη κοπροκυλιακό αποκλεισμό στο περιστατικό μας, αλλά πολλά περιστατικά που φεύγουν με μπλοκ και με παράταση του PR, βλέπουμε ότι στην πορεία δεν χρειάζονται βηματοδότη. Απλά θέλουν περισσότερο παρακολούθηση, πιο συχνή παρακολούθηση. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Δαφύλου. Εξαρτάται δηλαδή από τη φύση του περιστατικού, ποιους ασθενείς θα παρακολουθήσουμε και ποιους θα δράσουμε άμεσα, σχετικά άμεσα. Δηλαδή, η προύπαρξη ασβεστίου στο χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας, αν είναι κοντά στην πρόστια γλωχίνα, γιατί εκεί συνήθως νομίζω ότι παρατηρούνται τα μπλοκ αριστερού σκέλους. Στο αρτομητροειδικό τρίγωνο. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, σε αυτόν τον ασθενή που δείξατε, προφανώς ήταν η τοποθέτηση χαμηλά της βαλβίδας, νομίζω ότι ήταν. Δεν ήταν ιδιαίτερα χαμηλά, απλά αν ήταν πιο ψηλά, ίσως να ήταν καλύτερη έκβαση. Αν είχαμε διαλέξει άλλη πρόθεση να ήταν καλύτερη έκβαση όσον αφορά το βηματοδότη, λέω. Έτσι. Γιατί όσον αφορά την εμφύτευση, η εμφύτευση ήταν αποδεκτή, αρκετά καλή. Δηλαδή το υπερχογράφημα μετά έδειξε ότι δεν είχε γυναίκα gradient. Μάλιστα, είχε κάνει το σκοπό, δηλαδή η τάβη τον είχε γυναίκα. Ας επανέλθουμε στο ερώτημα αυτό, δηλαδή αν η προύπαρξη ασβεστίου, έντονα ασβεστίου, στο χώρο εξόδου και η δημιουργία ή η αποκάλυψη μπλοκ αριστερού σκέλους κατά τη διάρκεια της επέμβασης μας κινητοποιεί νωρίτερα ή όχι. Είναι λογικό δηλαδή αυτό που λέτε. Στο registry το οποίο έδειξα με τα πολλά δεδομένα από την Αμερική, αυτό δεν είναι στις παραμέτρους που μελετήσανε ή που βρήκανε να σχετίζεται με αυτό, αλλά είναι λογικό αυτό που λέτε. Αλλά επίσης αυτό το σημείο είναι και το σημείο στο οποίο κινδυνεύει ο άρρωστος. Δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό είναι ένα χαρακτηριστικό ασθενούς που φοβάσαι ότι δεν θα κάνει καλό σύλλινγκ η βαλβίδα και θα έχει παραβαλβητική διαφυγή. Ναι. Οπότε αυτό που κάνει είναι να βάλει μία βαλβίδα σε τέτοια θέση ώστε να κερδίσει σε παραβαλβητική διαφυγή, αλλά το μηχανικό στρες στο οποίο θα υποβάλει την περιοχή από όπου περνάει το αριστερό σκέλος, θα αυξήσει την πιθανότητα να πάθει ζημιά το αθεσματογό σύστημα στη θέση αυτή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κρανίδη, κύριε Κοτσάκη. Λίγο το χρόνο, υπερεύουμε στον χρόνο, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέροντα και τα θέματα και οι ομιλητές.